Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και αυτή τη φορά θα αφήσω και πάλι τον Χρήστο να καλωσορίσει την καλεσμένη, γιατί ξέρω τι θέλει. Αυτό θέλει να του πει, ναι. Εγώ θέλω να πω να καλωσορίσουμε λοιπόν την Πόπη Καλαϊτζή, που είναι υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, με τον συνδυασμό Περιφέρεια Πρωταθλήτρια του Γιάννη Ιωαννίδη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είναι τι ωραία που τα λέει. Εξαιρετικά, πολύ ωραία. Με μια φωνή, έτσι, με μια ανάσατα. Κοίταξε, επειδή εδώ πέρα είμαστε περισσότερες οι γυναίκες, καλό είναι να δίνουμε προτεραιότητα στους άντρες. Γιατί αυτό, έχω μονίμως αυτό το πρόβλημα, αν καταλαβαίνεις. Πάπη μου δεν τον αφήνω. Ούτε ήρθα να σε υπερασπιστώ. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πάνε τα πράγματα? Πάνε καλά. Είναι μια περίοδος που φορτσάρουμε. Είμαστε τελική ευθεία. Συναντάμε κόσμο καθημερινά. Το κλίμα νομίζω ότι είναι κάθε μέρα και καλύτερο. Και λέω ότι είναι κάθε μέρα και καλύτερο, γιατί μέχρι τώρα ο κόσμος μην νομίζετε ότι έχει το δικό μας καημό. Mm-hmm. Δεν πολύ ασχολείται με τις περιφερειακές εκλογές. Έχει σοβαρά προβλήματα ο κόσμος. Και μπορεί να ασχολείται λίγο περισσότερο με τις δημοτικές, διότι θα έχεις κάποιον θείο, κάποιο κουμπάρο, κάποιο ξάδερφο, κάποιο παιδί στην οικογένειά σου, κάποιο ασχολείται γνωστό σου, κάποιο κολλητό σου. Στις περιφερειακές εκλογές όμως, νομίζω ότι το ενδιαφέρον ξεκινά μέσα στην προεκλογική περίοδο, αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Τώρα έχει ξεκινήσει ο αγώνας και εμείς τον κάνουμε με τον Γιάννη Ιωαννίδη πάρα πολύ δυναμικά. Πώς το βλέπεις τον κόσμο που τώρα αρχίζει και εκδηλώνει το ενδιαφέρον? Κάνει τρομερή εντύπωση. Και μάλιστα γιατί εγώ έλειπα και από την Ελλάδα για τους τελευταίους 10 μήνες. Και καμιά φορά δεν έχουμε. Αν έρχεσαι για λίγες μέρες, δεν είναι ενδεικτικό το κλίμα. Πίστευα ότι ο κόσμος θα είναι πιο αρνητικός. Όπου και αν έχουμε μπει και έχουμε γυρίσει μέσα σε μία εβδομάδα από την προηγούμενη Δευτέρα όλους σχεδόν τους Δήμους. Όχι όλα τα χωριά, δεν έχουμε προλάβει ακόμη. Επίσης και στο πολεοδομικό συγκρότημα σχεδόν έχουμε κάνει ένα πέρασμα από κάθε Δήμο. Πάμε σε καφενεία, πάμε σε κάποι, πάμε στους δρόμους, πάμε στις λαϊκές, στις γειτονιές. Η πλειονότητα όσων συναντάμε έχουν μια πολύ θετική ανταπόκριση. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάμε και ως ομάδα. Δηλαδή, δεν πάει ποτέ κανείς μόνος, πάμε πάντα μαζί. Προφανώς γιατί ο Γιάννης Ιωαννίδης ξέρει να μας δίνει ομάδα. Το έχει αυτό το χάρισμα. Αυτό είναι το οποίο είναι ο Έλληνας που ξέρει να το κάνει καλύτερα από τον οποιοδήποτε Έλληνα. Νομίζω ότι είναι ο πιο πετυχημένος σε αυτό. Και είναι πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Σπάνια έχουμε συναντήσει αντιδράσεις σε σημείο που να λέω, τι γίνεται βρε παιδιά. Ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι τον Ιωαννίδη ο κόσμος δεν τον ξέρει ως πολιτικό. Τον ξέρει με το επάγγελμά του και τον αγαπάνε. Έχει μια φοβερή αναγνωρισιμότητα, μια τρομερή αγάπη από πολίτες και όλων των οπαδικών προτιμήσεων, θα έλεγα. Και αυτό μας βοηθάει πολύ στον αγώνα μας. Δεν τον έχουν συνδέσει με την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για να τον ταυτίσουν, βλέπετε? Όχι ιδιαίτερα. Είναι ένας άνθρωπος γνωστός από τη δουλειά του, από αυτό που έχει κάνει. Μερικοί δεν συνειδητοποιούν καν ότι είναι στην πολιτική. Οι αντιδράσεις σε τι συνίστανται? Οι αντιδράσεις που έχουμε δει... Τύπου αφήστε μας τώρα εμάς, έχουμε τα προβλήματά μας, ήρθατε κι εσείς να μας πείτε για την περιφέρεια. Υπάρχουν κάποιοι που λένε είστε όλοι ίδιοι. Εντάξει, και νομίζω ότι μπορώ να τα αντικρούσω γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και κάποιοι από εμάς έχουμε και μια πορεία. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, στη δικιά μας ομάδα, είμαστε νομίζω 116 άτομα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε όλο το συνδυασμό της Κεντρικής Μακεδονίας. Και οι περισσότεροι είναι άνθρωποι πάρα πολύ πετυχημένοι, ο καθένας στον επαγγελματικό στίβο. Και σχεδόν το 90% πρώτη φορά στην πολιτική. Ελάχιστοι είμαστε εκλεγμένοι από παλιά. Για παράδειγμα, στο δικό μας το δέλτιο στη Θεσσαλονίκη, εγώ που είμαι 35 χρονών, νομίζω ότι είμαι η πιο παλιά στην πολιτική. Και αυτό παίζει έχει και ένα να σημαντικό παίζει ρόλο. Και να είσαι με τους νέους που υπάρχουν, σαν νέους ανθρώπους. Γιατί με τον Γιάννη Ιωαννίδη? Γιατί ο Γιάννης Ιωαννίδης με εμπνέει ως άνθρωπος. Ήταν μία απόφαση την οποία δεν την είχα προγραμματίσει. Δεν ήσουν και εδώ. Πριν 20 μέρες, αν μου το έλεγε κανείς αυτό, πριν 25, θα έλεγα, εντάξει, τώρα μου κάνετε πλάκα, τι σχέση έχω πια εγώ. Είχα πείσει τους πάντες και τον εαυτό μου ότι για αυτή την εποχή έχω ήδη 2 χρόνια που δεν ασχολούμαι, μόνο με τη δουλειά μου. Τον πρώτο χρόνο είχα κατέβει στην Αθήνα
για επαγγελματικούς λόγους και για μεταπτυχιακό, και από τον Ιούλιο στη Γερμανία, γιατί έπρεπε να ζήσω αξιοπρεπώς. Όπως πολλοί άνθρωποι στη δική μου κατάσταση, νέοι επιστήμονες, νέοι γενικότερα. Και όταν λοιπόν πριν 20-25 μέρες ήρθα για λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, συνάντησα τον Γιάννη με την ομάδα σε μία λαϊκή στη Θέρμη. Πήγαμε ένα καφέ. Και μου λέει: «Πόπισε, θέλω στην ομάδα». Έτσι όπως είναι και αυθόρμητος. Χαλαρά, στον καφέ. Ναι, του λέω. Το έχουμε αυτό στη Μακεδονία. Coach, του λέω: «Χαλαρά, πολύ χαλαρά». Όλα τα σημαντικά έτσι τα κάνουμε, με χαλαρό στυλ. Του λέω: «Coach, αύριο το πρωί, ήταν νομίζω 12, μία ώρα το μεσημέρι, αύριο το πρωί στις 8, πετάω για Βερολίνο. Δουλεύω τη Δευτέρα, ήταν Σάββατο». Μου λέει: «Όχι», μου λέει, «σκέψου το». Λέω: «Αποκλείεται». Μετά από λίγες μέρες και κάποιες τηλεφωνικές συζητήσεις, αποφάσισα να πω το ναι. Γιατί κάτι που μου... Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Μου λέει: «Δεν γίνεται όλοι οι νέοι άνθρωποι να φύγετε έξω». Ναι, και αυτό το τονίζει γιατί πάρα πολύ συχνά. Φύγαν και οι παππούδες μας. Γιατί έφυγε και εμένα ο παππούς μου μετανάστη στη Γερμανία. Έτσι. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος της τρίτης δημοτικού, ανειδίκευτος, πήγε, έκανε χειρονακτική εργασία, πήγε 5-6 χρόνια, έκανε το καπόδεμά του και γύρισε πίσω για να το επενδύσει, έφτιαξε το σπίτι του, σπούδασε τα παιδιά του και έτσι η Ελλάδα εξελίχθηκε. Στη δική μας περίπτωση είναι ότι φεύγει ένα προσωπικό το οποίο το έχει πληρώσει η Ελλάδα χρυσά για να μας φτάσει σε ένα επίπεδο. Με τη δημόσια παιδεία από τη μια και οι γονείς μας από την άλλη. Και απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του. Ακριβώς. Και αν φύγουμε εμείς, που θα μείνουμε, γιατί αυτά που μας παρέχουν είναι πολύ καλύτερα, όπως και ο τρόπος που εξελισσόμαστε, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε μπάρπα στην κορώνη εκεί, είναι πολύ πιο αξιοπρεπής, δεν θα γυρίσουμε ποτέ. Και ποιος θα μείνει να σώσει την Ελλάδα? Ακούγεται λίγο πατριωτικό. Ναι. Αλλά έτσι είναι. Είναι η αλήθεια όμως. Και μου λέει ο Γιάννης, και αυτό κινητοποιεί στο φιλότιμό μου: «Έλα», μου λέει, «για να αλλάξουμε όλα αυτά που σε έκανα να φύγεις πίσω». Και να σας πω, με συγκίνησε. Περισσότερο με το συναίσθημα το επέλεξα να είμαι, παρά με τη λογική. Γιατί λογικά η δουλειά μου εκεί είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ καλά αμοιβόμενη. Την οποία τώρα έχεις παγώσει? Έχω πάρει άδεια ανέφ αποδοχών μέχρι την 1η Ιουνίου. Και ελπίζω στη διάρκεια του καλοκαιριού να διευθετηθούν όλα έτσι ώστε από 1η Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουμε στην περιφέρεια. Ωραία. Λοιπόν, να σε αφήσω να ρωτήσω. Ρώτα. Όλο έτσι με κάνει. Όλο έτσι με κάνει για να δεις. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω για την Θεσσαλονίκη. Πώς τη βλέπεις με τα δικά σου μάτια? Τι είναι αυτό που αν μπορούσες αύριο το πρωί θα άλλαζες? Το Ρωμό Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη. Όχι επειδή είμαι από εκεί. Αλλά νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις στον κόσμο και έχει το προνόμιο να είναι σε μια θέση που τριγύρω και στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία, έχει όλες τις ομορφιές μαζεμένες και πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει και μπορούν να αναδειχθούν. Επειδή μου αρέσει να ταξιδεύω, κάθε φορά που... Και τώρα μένω και στο εξωτερικό, σε μια πολύ όμορφη πόλη, στη Δρέσδη της Γερμανίας. Κάθε φορά που γυρνάω, θυμώνω και λέω: «Μα εμείς είμαστε πιο όμορφοι. Έχουμε πιο ωραίο τοπίο. Έχουμε καλύτερη κουζίνα. Έχουμε όλη την ιστορία. Έχουμε τις θάλασσες, έχουμε τα βουνά μας, έχουμε τον Όλυμπο». Και όχι επειδή βρίσκομαι τώρα στην Πιερία. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο στον πλανήτη Γη, από όπου και αν προέρχεται, που το πρώτο πράγμα όταν του λέω ότι είμαι Ελληνίδα, δεν μου λέει για την Αθήνα και για το Δία και για τους 12 θεούς του Ολύμπου. Πολλές φορές μου λένε φίλοι μου ξένοι ότι τα πρώτα τους παιχνίδια ήταν να υπάρχουν κάποια παιχνίδια επί τραπέζι για τους 12 θεούς του Ολύμπου, σε όλες τις γλώσσες. Αυτά δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε και δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη Γη. Εμείς τα αφήνουμε αναξιοποίητα. Και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι αποκομμένη από τους υπόλοιπους νομούς Κεντρικής Μακεδονίας και από τη Μακεδονία συνολικότερα. Άρα βλέπεις την περιφέρεια σαν σύνολο και όχι ως Θεσσαλονίκη, μόνο την περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μα φυσικά. Η Κατερίνη, για παράδειγμα, είναι 25 λεπτά από την... Εντάξει, αν τρέχεις λίγο παραπάνω, όπως εγώ. Μισή ώρα. Εντάξει, είναι μισή ώρα. Πάρα πολύ κοντά. Η Χαλκιδική το ίδιο, οι Σέρες το ίδιο, το Κιλκής, η Έδεσα, η Νάουσα, η Βέρεια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και κάθε περιοχή έχει Κάτι. Έχει κάτι να αναδείξει.
Το ζητούμενο αυτό είναι η ισορροπία ανάπτυξη, γιατί κερδίζει μία περιοχή από την άλλη, ούτως ή άλλως. Μα φυσικά. Όταν κερδίζει η Θεσσαλονίκη, κερδίζει και η Κατερίνη και το αντίθετο. Ακόμη και για τον τουρισμό. Mm-hmm. Τι πιο όμορφο να έρχεται κάποιος στην Πιερία, στη Χαλκιδική για τα μπάνια του, να βλέπει τα μνημεία της Θεσσαλονίκης και την mm-hmm. ιστορία, να κάνει τα λουτρά του στο Πόζαρ, mm-hmm. να βλέπει τις λίμνες στην Βόλβη και στην Κερκίνη και να πηγαίνει στο Καϊμάκτσαλαν, να κάνει μια βόλτα στη Βέρεια. Δηλαδή είναι τόσο ωραία η περιφέρεια και τόσο κοντά. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα αναπτύξω τουριστικά μόνο τη Θεσσαλονίκη ή μόνο την Πιερία ή μόνο mm-hmm. τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Είναι συνολικό το προϊόν και έτσι πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης επιμένει, οι αντιπεριφερειάρχες, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Εγώ, για παράδειγμα, θα πάω την επόμενη Παρασκευή στις Σέρες mm-hmm. να παρουσιάσω το πρόγραμμα της γεωθερμίας. Είναι το μοντέλο αυτό που ανακοίνωσε είναι σήμερα. Είναι το μοντέλο που ανακοίνωσε σήμερα. Εγώ θα πάω εκεί να μιλήσω για τη γεωθερμία, που βέβαια αφορά σχεδόν όλους τους νομούς, mm-hmm. με ιδιαίτερη όμως έμφαση εκεί στις Σέρες. Και θέλει και οι υπόλοιποι να ξέρουμε τα θέματα των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων. Διότι μπορεί να έχουμε γνώσεις που να μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάδελφό μας. Έχει και μια σφαιρικότερη εικόνα της περιφέρειας. Και το αντίστροφο. Αυτό λέω, ο καθένας από εμάς. Ναι. Όπως και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο καθένας, επειδή έχει μια μακρά πορεία στο επάγγελμά του και στην κοινωνία, έχει κάτι να δώσει. Και γι' αυτό συμμετέχουν. Όχι γιατί στο δικό μας συνδυασμό δεν υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους η πολιτική είναι επάγγελμα. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες περιφερειακοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι. Που βλέπω σε άλλα ψηφοδέλτια mm-hmm. κάποιος να είναι 20 χρόνια νομαρχιακός περιφερειακός σύμβουλος. Οι δημοσκοπήσεις τι σου λένε, Πόπη? Οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρόωρες. Γιατί ο κόσμος, όπως σας είπα από την αρχή, τώρα άρχισε να ασχολείται με τις περιφερειακές εκλογές. Εγώ βλέπω τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου, τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα με αγάπη, γιατί μπορεί να είναι αναγνωρισιμότητα και να μην συνοδεύεται από αγάπη, του Γιάννη του Ιωαννίδη. Και τα μηνύματα που λαμβάνω είναι πάρα πολύ θετικά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, Κυριακή κοντή γιορτή, θα το δούμε πολύ σύντομα. Σου είπαν οι φίλοι σου ότι θες και μπλέκεσαι? Η φίλη μου όχι, η μαμά μου μόνο μου το είπε. Οι φίλοι μου χάρηκαν πάρα πολύ και δεν σας κρύβω ότι... Τι λένε αλήθεια οι νέοι για τη συμμετοχή σου? Οι φίλοι σου. Φίλοι, συγγενείς. Οι φίλοι μου, θα σας το πω έτσι, στη δική μας γλώσσα, το γουστάρουν πολύ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το περίμενα. Όλοι όσοι ασχολούνται τώρα με την υποψηφιότητά μου στην αντιπεριφέρεια, είναι όλοι εθελοντές φίλοι μου. Είναι καλό, είναι πολύ, πολύ καλό. Και πολύ σημαντικό. Όλοι οι φίλοι μου είναι εκεί και όχι μόνο είναι κινητοποιημένοι, έρχονται και να βοηθήσουν. Και είναι και συγκινητικό, αλλά και ενθαρρυντικό. Και η μαμά? Εντάξει, η μαμά ξέρετε, έχει τα προβλήματα. Γιατί η μαμά. Γιατί παιδί μου να αφήσει τη δουλειά σου. Η μαμά μου, ναι, παιδί μου, εκεί είσαι μια χαρά. Mm-hmm. Μετά θα πας εκεί πέρα. Θα είχε στρώσει τη ζωή σου, δυσκολεύτηκε τόσο πολύ. Γιατί πέρασα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Πολύ δύσκολα. Και από ενεργεία πέρασα και με πολύ χρήματα εργάστηκα και δύο φορές ξενιτεύτηκα, μια στην Αθήνα, μια στη Γερμανία. Και γερμανικά στα 34 αναγκάστηκα και έμαθα. Δεν πολύ εύκολα και πάνω από τα ισορρόπησα όλα. Αυτό και από την αρχή. Εντάξει, οι γονείς μου δεν είχαν ποτέ κανένα καημό να με δουν πρωθυπουργό. Θέλουν να είμαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Βέβαια, νομίζω ότι την πείθω, γιατί τώρα τελευταία ακούω ότι παίρνει κάποια τηλέφωνα για την υποψηφιότητά μου, οπότε κάτι θα γίνει. Είσαι άτομο που ρισκάρει και νομίζω οι άνθρωποι που ρισκάρουν είναι αυτοί που συνήθως φέρνουν και αποτέλεσμα, και είτε θετικό είτε αρνητικό. Αλλά πρέπει να κάνεις. Είναι το συνέστημα το οποίο την έκανε να ακολουθήσει. Αν δεν κάνεις τίποτα, είναι σίγουρο ότι δεν θα κάνεις και λάθος. Και νομίζω ότι χρειάζεται και το συνέστημα στην πολιτική, γιατί τα είχαμε ξεχάσει όλα αυτά. Η πολιτική ήταν μια καριέρα που ξέρουμε όλοι. Πώς εξελίχθηκαν οι πολιτικοί σήμερα και γι' αυτό τους απαξιώνει και ο κόσμος. Άρα χρειάζεται λίγο και το συναίσθημα. Χρειάζεται λίγο να βάλεις και την καρδιά σου και να πεις ναι, πάμε, να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Αλλά βέβαια χρειάζεται και ένα Γιάννη Ιωαννίδη λογικά για να γίνει όλο αυτό. Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος εμψυχώνει την ομάδα και μας βγάζει το συναίσθημα και μάλιστα είναι ένας βαθύτατα συναισθηματικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος συναισθηματικός, ένας άνθρωπος επειδή είναι συναισθηματικός πολλές φορές παρορμητικός, αλλά ένας άνθρωπος που αν χρειαστεί χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Ακριβώς γιατί έχει αυτό το συναίσθημα για τη Μακεδονία. Είναι χορτάτος
και από χρήμα και από δόξα και από καριέρα και από όλα. Το κάνει όμως για τη Μακεδονία, γιατί το πιστεύει. Και έτσι μας έχει συγκινήσει και όλους μαζί του. Το ζούμε αυτό, το πιστεύουμε, ότι μπορούμε να την κάνουμε την περιφέρεια πρωταθλήτρια. Γιατί αυτό το οποίο βλέπω, λείπω 4 χρόνια από την αυτοδιοίκηση. Σήμερα αυτό διαπίστωσα. Σήμερα ή χθες γυρνούσα από το Καλοχώρι. Το Καλοχώρι είναι μια περιοχή πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια περιοχή. Σήμερα πήγα χθες Καλοχώρι, σήμερα Σύνδο. Περιοχές βιομηχανικές. Περιοχές στις οποίες χτυπάει η καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Είναι βιομηχανική περιοχή. Οι δρόμοι είναι τριτοκοσμικοί. Δεν έχω πάει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία, που να υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι. Δεν είναι δυνατόν η οδός του Καλοχωρίου, μετά από τόσα χρόνια, να είναι τόσο άθλια, να είναι λακκούβες, να χαλάς το αυτοκίνητό σου, να περνάνε τα φορτηγά και γινόμαστε και ρεζίλια, έτσι, δεν είναι μόνο ελληνικά φορτηγά, και να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν. Λείπω 4 χρόνια σχεδόν από την αυτοδιοίκηση και λυπάμαι πάρα πολύ που ακόμη συζητάμε τα ίδια πράγματα όταν πριν 4 χρόνια έφυγα. Θεωρείς ότι είναι παρατημένη και η Θεσσαλονίκη και ο νόμος γενικότερα σε όλους τους βαθμίδες αυτοδιοίκησης, είτε είναι πρώτος είτε είναι δεύτερος βαθμός. Τι σου βγάζει? Νομίζω ότι αδικούμε τον εαυτό μας. Τον αδικούμε τον εαυτό μας και στεναχωριέμαι, όπως σας είπα και νωρίτερα. Θα μπορούσαμε να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και δεν χρειάζονται. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω τους συναδέλφους στην αυτοδιοίκηση να λένε δεν έχουμε λεφτά, δεν μας δίνει η Αθήνα. Θα σας πω κάτι. Όταν ήμουν έπαρχος για 4 χρόνια, ξέρετε πόσος ήταν ο προϋπολογισμός του επαρχείου? Θα γελάσετε να σας το πω. Η επαρχία Λαγκαδά καλύπτει το 55% του νομού Θεσσαλονίκης. Είχαμε 90 κάτι υπαλλήλους, είχε πάρα πολλά τμήματα τα οποία λειτουργούσαν, 13 καποδιστριακούς δήμους. Και για όλα τα έξοδα, σας παρακαλώ πολύ, μην γελάσετε. Όχι. Όχι. Ωραία. Ο προϋπολογισμός ήταν γύρω 47.000 ευρώ. Πολλά. Πολλά τα βρίσκω, πολλά. Φαντάζομαι έκανες και όλα. Στην... Φως, νερό, τηλέφωνο, ξέρω εγώ, οι υπερορίες των εργαζομένων, τα πάντα, τα πάντα. Κι όμως, κάναμε πάρα πολύ δουλειά. Κάναμε όμως μια συνεννόηση μεταξύ μας. Το επαρχείο, τότε, οι επιχειρηματίες περιοχής, οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα θέλαμε να κάνουμε διάφορες καμπάνιες προβολής, βάζαν όλοι πλάτη, οι κάτοικοι, οι οποίοι αγκάλιαζαν, παρακαλέσαμε φίλους μας να κάνουν και πράγματα δωρεάν για τον τόπο μας και το κάνανε, τους χτυπήσαμε στο φιλότιμο. Δεν είναι όλα θέματα χρημάτων. Το επαρχείο Λαγκαδά τότε είχε γίνει διάσημο. Δεν είναι όλα θέματα χρημάτων. Πρέπει να βάλεις και λίγο καρδιά, αυτό που λέγαμε για συνέστημα, να το κάνεις με αγάπη. Να μην λες δεν έχω χρήματα, δεν κάνω τίποτα. Τι μπορώ να κάνω με αυτά που δεν έχω? Ναι, όπως κάνουμε και στο σπίτι μας. Ακριβώς. Στο τέλος. Ακριβώς. Μα είναι σπίτι μας. Και ένα παραπάνω, τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε και είναι του ελληνικού λαού, είναι 100 φορές δικά μας χρήματα. Γιατί τα δικά μου χρήματα, θέλω τα καίω κιόλας. Όμως του ελληνικού λαού πρέπει να τα προσέχω 100 φορές περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, Πόπη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική. Ανυπομονώ να έρθω την επόμενη φορά στις παραλίες σας. Εννοείται. Ήδη κάνω όταν έχω χρόνο μπάνια. Οπότε περιμένω να τελειώσει η προεκλογική περίοδος για μια βουτιά στις ακτές της Πιερίας. Επειδή, όπως είπες και εσύ, τι είμαστε, 20-25 λεπτά είμαστε. Ακριβώς. Πετάγεσαι στο ενδιάμεσο εκεί, λίγο πριν τις εκλογές, για να πάρεις και λίγο δύναμη. Μπορεί και να το κάνω. Ακόμα και την Κυριακή των εκλογών, αν έχει καλό καιρό. Την Κυριακή των εκλογών, συγγνώμη, είναι αυτό που λένε φωτιά στα μπατζάκια μας. Είσαι πολύ large όμως. Κυριακή των εκλογών. Με χαρά την επομένη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα χαρούμε να σε ξαναδούμε και να τα ξαναπούμε φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.